Αντιμέτωποι εφόρου ζωής με το λεμφίδημα βρίσκονται χιλιάδες ογκολογικοί ασθενείς στην Ελλάδα και κυρίως γυναίκες που νόσησαν ή νοσούν από καρκίνο του μαστού. Στην 6η Πανελλήνια ημερίδα λεμφιδήματος που φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, επιστήμονες που εμπλέκονται με τη διαχείριση του λεμφιδήματος ανέπτυξαν τους τρόπους που ακολουθεί η σύγχρονη ιατρική. Η τάση που υπάρχει τα τελευταία 50 χρόνια είναι να είναι συντηρητικότερη η χειρουργική διαχείριση των λεμφαδένων της μασχάλης. Αυτό γιατί αποδείχτηκε ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε τις ακροτηριαστικές επεμβάσεις που γινόταν πριν 50 χρόνια και οι οποίες ακολουθούνταν αποτρομακτική νοσηρότητα και όπως καταλαβαίνετε ήταν επιζήμιες για την καθημερινότητα της γυναίκας. Σήμερα οι περισσότεροι ογκολόγοι συστήνουν σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού ορμονοθεραπεία και ταυτόχρονα διακοπή του καπνίσματος και υγιεινό τρόπο ζωής. Για μια γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού, το λεμφίδημα είναι επακόλουθο. Το λεμφίδημα ξεκινάει από την ώρα της διάγνωσης, γιατί μπορεί οι ίδιοι οι λεμφαδένες και τα λεμφαγγεία να διηθούνται, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει λεμφίδημα την ώρα της διάγνωσης. Άρα ο ασθενής θέλει από εκείνη την ώρα ανακούφιση. Επίσης, μπορεί πρακτικά με τη θεραπεία που μπορεί να του κάνουμε να τον ανακουφίσουμε, αλλά εν τέλει να τον χειροτερέψουμε λόγω της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Και μπορεί πράγματι το λεμφίδημα να τον ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. Το λεμφίδημα δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα από μια ιατρική ειδικότητα. Ομάδες αποτελούμενες από ογκολόγο, παθολογοανατόμο, ψυχολόγο, φυσικοθεραπευτή, αγκιοχειρουργό συναποφασίζουν με στόχο πάντα την καλύτερη ποιότητα ζωής του κάθε ασθενή. Το λεμφίδημα πρακτικά αντιμετωπίζεται δίνοντας συμβουλευτική θεραπευτική από εμάς, δηλαδή να τον συμβουλέψουμε να μην σηκώνει βάρη, ουσιαστικά να τον αποτρέψουμε από συγκεκριμένες εργασίες που μπορεί να τον επιδεινώσουν στην καθημερινότητά του, με το να μην φλεβοκεντούμε εκείνη την περιοχή, δηλαδή να μην δημιουργούμε έδαφος για να δημιουργηθούν λοιμώξεις. Θεραπευτές λεμφιδήματος μέσα από κατάλληλες τεχνικές συμπίεσης είναι εκείνοι που καλούνται να ανακουφίσουν τους ασθενείς που υποφέρουν από λεμφίδημα. Στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ωστόσο, τμήματα αντιμετώπισης λεμφιδήματος υπάρχουν σήμερα μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και σε επίπεδο συμβουλευτικής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι ένα υποτιμημένο κεφάλαιο. Έτσι, αξίζει να δηλώσουμε ότι η καθηγητής αγκιοχειρουργικής ανέφερε σε ασθενή ότι λέει: εμείς για να κόψουμε τους νέους γιατρούς, τους βάζουμε το λεμφικό σύστημα. Και αυτό αποτυπώνει ξεκάθαρα πόσο υποτιμημένο είναι το αντικείμενο μέσα στην ιατρική κοινότητα γενικά. Η θεραπεία του λεμφιδήματος περιλαμβάνει το στάδιο του περιορισμού του ειδήματος στους λεμφαδένες και το στάδιο της συντήρησης, το οποίο διαρκεί χρόνια. Υπάρχει θεραπεία, γιατί τις περισσότερες φορές οι ασθενείς δεν έχουν βρει κάτι κατάλληλο να τους βοηθήσει, με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι δεν υπάρχει θεραπεία. Αν όμως ενημερωθούν ότι υπάρχει πλάνο διαχείρισης στο πρόβλημά τους, τότε πιστεύω ότι θα προκύψουν και άλλα περιστατικά. Να συζητήσουμε με τον κόσμο, να υπάρξουν προβληματισμοί και να μπορέσουμε γενικότερα να ενημερώσουμε και να προωθήσουμε ένα από τα πολλά κομμάτια στα οποία δουλεύουν και βοηθάνε στην αποκατάσταση των προβλημάτων των ασθενών οι φυσικοθεραπευτές. Ογκολογικοί ασθενείς που επιζητούν ανακούφιση από τα συμπτώματα του λεμφιδήματος απευθύνονται κυρίως σε φυσικοθεραπευτές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος ζωής.